τελευταία ευκαιρία για να γλιτώσουν την ποινική δίωξη. Παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για να αποπληρώσουν εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι τις οφειλές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία. Όπως ενημέρωσε σήμερα την Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, Υπουργός Ζέτα Εμιλιανίδου, η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών θα τεθεί αύριο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και εκτός απρόπτου θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Είναι η τελευταία παράταση, η τελευταία ευκαιρία η οποία δίνεται. Μετά από το Φεβρουάριο δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Η παράταση του σχεδίου που προβλέπει μέχρι και την καταβολή των καθυστερημένων οφειλών σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις δεν χρειάζεται την έγκριση της Βουλής, σύμφωνα και με πληροφόρηση που έλαβε από την νομική υπηρεσία. Στόχος δεν είναι ούτε οι ποινικές διώξεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο στόχος είναι να εισπραχθούν τα χρήματα τα οποία είναι οφειλόμενα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η περίοδος για υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο το ανάλογο ενδιαφέρον. Ενδεχομένως οι συνθήκες λόγω και της πανδημίας να μην βοήθησαν τους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εξήγησε η κυρία Εμιλιανίδου.